Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τελειωμό δεν έχουν οι εθισμοί των ανθρώπων. Σαν μανιτάρια ξεφυτρώνουν στην καθημερινότητά μας οι διαδικασίες που εχμαλωτίζουν τη ζωή μας, με συνέπεια η ενασχόλησή μας να μετατρέπεται σε εξάρτηση. Τα τελευταία χρόνια προστέθηκε στα προβλήματα και ο εθισμός στο διαδίκτυο, με εκατομμύρια ανθρώπους να προσπερνούν όσα συμβαίνουν γύρω τους επειδή βυθίζονται στις διάφορες ιστοσελίδες. Οι ώρες μπροστά στο κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή αυξάνονται σε καθημερινή βάση και ουσιαστικά εγκλωβίζουν ένα άτομο σαν να του περνούν χειροπέδες. Η φωνή της κοινωνίας εστιάζει σήμερα στο νέο βραχνά μικρών και μεγάλων για να ευαισθητοποιήσει την πολιτεία αλλά και τον περίγυρο των εθισμένων. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε την ουσιαστική μας συζήτηση για το σημερινό μας θέμα, θέλω να σας συστήσω στον κόσμο. Σπύρος Δημητρίου, δικηγόρος, ποινικολόγος, κοντά μας στο στούντιο. Καλησπέρα, κύριε Καλησπέρα, Δημητρίου, και σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μένη Μαλιώρη, ομότιμη καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ναρκωτικά. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας απόψε στην εκπομπή. Ανδρέας Παπαδαντονάκης, ταμείας της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Και μέσω Skype είναι κοντά μας ο Γεώργιος Παπαπροδρόμου, αντιστράτηγος εν αποστρατεία της Ελλάς, πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, πτυχιούχος νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δικαστικός γραφολόγος, ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος. Καλησπέρα, στρατηγέ. Καλησπέρα, κυρία Πολύζου. Καλησπέρα στο εκλεκτό πάνελ. Λοιπόν, στους τηλεθεατές μας λίγο. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά και εσάς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα μου κάνετε υπομονή 2-3 λεπτά να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχω ετοιμάσει για το σημερινό θέμα και επιστρέφουμε για να αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Παρακαλώ πολύ να δούμε πρώτα το βίντεο. Πόσοι εθισμοί απειλούν τελικά κάθε άνθρωπο, θα μπορούσε να είναι μια ερώτηση ενός παιδιού, αλλά και κάποιου ενήλικα. Οι εξαρτήσεις άλλωστε δεν έχουν ηλικία. Αρκεί να νιώσουμε ευάλωτοι κάποια περίοδο της ζωής μας για να γίνουμε εχμάλωτοι ενός πάθους. Αρκεί μία στιγμή. Πάρτε για παράδειγμα το διαδίκτυο. Υποτίθεται ότι μπήκε στη ζωή μας για να τη διευκολύνει. Για πολλούς ανθρώπους όμως τα 3 WWW έγιναν οι χειροπέδες τους. Ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδέχθηκε τον εθισμό στο διαδίκτυο ως μία ασθένεια. Είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο εχθρός μπήκε στο σπίτι μας. Άλλες εξαρτήσεις μπορούσαν να μείνουν έξω από την πόρτα μας. Ή ακόμα και αν περνούσαν το κατώφλι, ο κίνδυνος αφορούσε σε ένα ή δύο άτομα της οικογένειας. Με το διαδίκτυο όμως γκρεμίζονται τα τείχη ασφαλείας. Αρκεί να διαβάσουμε μία εργασία από μία μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου σε σχολείο του Βύρωνα για να διαπιστώσουμε το μέγεθος του προβλήματος. Το διαδίκτυο άλλωστε χρησιμοποιείται ευρέως για ενημέρωση, ψυχαγωγία, επικοινωνία και θεωρείται σημαντικό εργαλείο στις επιστήμες. Επίσης, η χρήση του έχει δώσει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Έχει εκμηδενήσει τις αποστάσεις. Επίσης, χρησιμοποιείται για ηλεκτρονικές αγορές. Επιτρέπει ακόμα την απομακρυσμένη συνεργασία μεταξύ ατόμων, όπως και την πραγματοποίηση συναλλαγών μεταξύ ατόμων και υπηρεσιών. Η ραγδαία διάδοσή του όμως απέδειξε ότι δεν έχει μόνο ευεργετικά αποτελέσματα. Η χρήση έγινε κατάχρηση και έτσι προκλήθηκε η εξάρτηση. Ο εθισμός ως μια ψυχοφυσιολογική διαταραχή. Τον πρώτο ορισμό έδωσε ουσιαστικά το 2000 ο Πίτερ Μίτσελ. Έκανε λόγο για καταναγκαστική, υπερβολική χρήση του διαδικτύου και τον εκνευρισμό ή δυσθυμική συμπεριφορά που παρουσιάζεται κατά τη στέρησή της. Ο εθισμός στο διαδίκτυο μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Η διαρκής αναζήτηση στο διαδίκτυο είτε μέσω του κινητού είτε ενός τάμπλετ ή κάποιου υπολογιστή. Η μετατόπιση της κοινωνικότητας του ανθρώπου στα social media και η άμεση εξάρτησή του από αυτά. Η ενασχόληση με τα video games και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες υποκατηγορίες. Τις περισσότερες φορές αρκετά πιο επικίνδυνες από όσα μπορεί να βιώσει ένα παιδί ή κάποιος ενήλικας στη φυσιολογική καθημερινότητά του. Τα συμπτώματα είναι πολλά.
από την καθημερινή πολύωρη πλοήγηση έως την παραμέληση των υποχρεώσεων που έχει το εθισμένο άτομο. Από τη μειωμένη απόδοση σε κάθε επαγγελματική υποχρέωση μέχρι την πλήρη αποξένωση από συγγενείς και φίλους. Από την επιθετικότητα όταν υποβάλλονται απλές ερωτήσεις ή γίνονται παρατηρήσεις για τη χρήση του διαδικτύου έως την απώλεια ύπνου. Από την έλλειψη συγκέντρωσης σε οποιοδήποτε άλλο θέμα έως το αίσθημα της πλήξης όταν υποχρεώνονται να καταπιαστούν με κάτι διαφορετικό. Ειδικά στους νέους, η Ελλάδα κάνει πρωταθλητισμό και στον διαδικτυακό εθισμό. Μαζί με την Κίνα, την Ταϊβάν και την Νότιο Κορέα, η πατρίδα μας βρίσκεται στην πρώτη τετράδα των χωρών που έχουν το υψηλότερο δίκτυο αριθμού εθισμών σε νέους. Στην Ελλάδα, το 10% παιδιών ηλικίας 15 χρόνων κάνει χρήση διαδικτύου πάνω από 20 ώρες εβδομαδιαίως και 5 στα 10 χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά. Η χρήση στο διαδίκτυο ξεπερνά το 90% σε ηλικίες 13 έως 24 χρονών και ο μέσος όρος χρόνου ενασχόλησης είναι 41,4 ώρες την εβδομάδα. Σε έρευνα 28 ευρωπαϊκών χωρών για τη χρήση του διαδικτύου, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις για τα διαδικτυακά παιχνίδια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίστοιχη έρευνα σε παιδιά ηλικίας 9 έως 16 χρονών, ποσοστό που ανέρχεται σε 50%, έχει επικοινωνήσει με άγνωστο χρήστη. Οι αιτιάσεις για τους λόγους που οδηγούν τους ανθρώπους στον κόσμο του διαδικτύου είναι πολλές. Οι επιστήμονες φτιάχνουν το πρόφιλ των ατόμων που είναι πιο ευάλωτα για να αλυσοδεθούν σε έναν εθισμό που μπορεί να μην έχει επιστροφή. Αλλά από μόνοι τους οι ειδικοί προφανώς και δεν μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στην πρόληψη. Τον πρώτο λόγο έχει η οικογένεια και βέβαια το σχολείο, ειδικά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η φωνή της κοινωνίας αναδεικνύει και αυτό το πρόβλημα. Με έμφαση στα παιδιά, μιας και αποτελούν το μέλλον της χώρας. Αναζητάμε τη λύση για να αποτρέψουμε τον έλεγχο της σκέψης και την καθοδήγηση από τις μηχανές. Και ζητάμε από την πολιτεία να σπάσει τις αλυσίδες που εχμαλωτίζουν τα Ελληνόπουλα στην εικονική πραγματικότητα. Με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα αντιληφθούμε ότι η τεχνολογία δημιουργήθηκε για το καλό μας. Όχι για να γίνουμε σκλάβοι όπως θέλουν εκείνοι που προτιμούν να κυβερνούν άβουλα πλάσματα εχμάλωτα από τους δαίμονες του διαδικτύου. Λοιπόν, θα αρχίσω από την καθηγήτρια της παρέας, από την Κεντρό, κυρία Μαλιώρη. Θέλω να μου πείτε πότε θεωρείται κάποιος ότι είναι εθισμένος στο διαδίκτυο. Πρέπει να αρχικά να σας ευχαριστήσω και πάλι, να πω ότι είχατε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ σαν εισαγωγή στο θέμα μας σήμερα. Δεν γίνεται συνήθως και μπράβο σας με όλη την γκάμα. Να αρχίσω λέγοντας ότι ο εθισμός από το διαδίκτυο δεν διαφέρει ως προς τα κριτήρια από άλλους εθισμούς. Στον διεθνή ταξινομικό πίνακα, όπως ορίζονται τα κριτήρια των εθισμών, πρέπει κανείς να πληρεί κάποια κριτήρια για να μην έχει απλή χρήση ή αν θέλετε προβληματική, αλλά να έχει παθολογική χρήση που τον κατατάσσει στην κατηγορία των εξαρτημένων. Άρα, ο χρόνος, τα ποιοτικά στοιχεία, πώς χρησιμοποιώ το διαδίκτυο σε αυτό το χρόνο που διαθέτω, αλλά αν θέλετε και το πώς μέσα στη διάρκεια του χρόνου αποκτά προτεραιότητα αυτή η ενασχόληση έναντι άλλων υποχρεώσεων που υπάρχουν στην καθημερινότητα, δείχνει τη βαρύτητα και άρα το προβλήματος. Δείχνει ακριβώς. Άρα ουσιαστικά όμως παίζει ρόλο, κυρία Μαλιώρη, και σε ποιες ιστοσελίδες μπαίνει κανείς. Βέβαια. Είναι και, είναι ουσία. Και ποσοτικά και ποιοτικά. Θίξατε το θέμα αρνητικών έτσι, πρώτων θέσεων, δεύτερων, τρίτων, τέταρτων που έχει η χώρα μας σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με το διαδίκτυο, αλλά πρέπει να σας πω ότι η ενασχόληση και η εύκολη πρόσβαση, ιδιαίτερα μετά τον COVID, αυτό που ανέδειξε και είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε έρευνες που έχουν γίνει σε 16χρονους, είναι ο τζόγος που ξεκινάει κανείς παίζοντας τα τηλεπαιχνίδια, αλλά μαθαίνει με τη ματέωση ή με τη νίκη να εισπράττει ικανοποίηση. Αυτή λοιπόν η εναλλαγή ματέως ακριβώς είναι αυτό που μετά θα μετατραπεί ανάλογα με την ηλικία σε πραγματικό τζόγο που δεν είναι η πόντι που παίρνει κανείς ένα τηλεπαιχνίδι, αλλά είναι χρήματα.
Και δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά περιστατικά σε νεαρές ηλικίες εξαρτημένων από τον τζόγο. Κουνάτε το κεφάλι σας, κύριε Δημητρίου, συμφωνείτε, υποθέτω, κοιτάξτε, με την καθηγήτρια. Βέβαια, εκλεκτή καθηγήτρια και γνωστή. Βέβαια, το θέμα, το πολύ ενδιαφέρον που έχετε θέσει σήμερα είναι αχανές, είναι τεράστιο και θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί στο τι μηνύματα μεταφέρουμε προς τα έξω. Γιατί, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τη διδακτορική του διατριβή ή εγώ στο δικηγορικό μου γραφείο, μπορεί να περάσω πάρα πολλές ώρες στο ίντερνετ να ερευνώ νομολογία, να ερευνώ περιστατικά παρόμοια για την υπόθεσή μου και να περάσω και 8 και 10 ώρες μέσα στο διαδίκτυο. Δεν το θεωρώ εθισμό, παρότι μου αρέσει, το απολαμβάνω την ώρα που το κάνω. Ναι, αλλά είναι η δουλειά σας, κύριε Δημητρίου, αυτό. Βέβαια, βέβαια. Ωστόσο, δεν πάβω να κάνω χρήση εκείνη τη στιγμή του διαδικτύου. Όταν λέμε λοιπόν εθισμό στο διαδίκτυο, εγώ θα το συγκεκριμενοποιούσα σε άσκοπες βόλτες, πρώτον, στο πιο light, στον κυβερνοχώρο. Δεύτερον, στον εθισμό σε παράνομους ιστότοπους, όπως είναι παράνομη πορνογραφία, παιδική πορνογραφία, παράνομος τζόγος στο σκοτεινό διαδίκτυο. Επίσης, όταν το διαδίκτυο γίνεται μέσο για να διαπράττονται εγκλήματα, μία παρένθεση, και νομίζω ο στρατηγός θα συμφωνήσει μαζί μου, δεν υπάρχει διαδικτυακό έγκλημα στον ποινικό κώδικα. Υπάρχουν τα εγκλήματα του ποινικού κώδικα, τα οποία το διαδίκτυο τα βοηθάει να πραγματοποιηθούν. Το πιο διαδεδομένο είναι η απάτη μέσω του διαδικτύου. Τέταρτον, έναν εθισμό πολύ σοβαρό και ανησυχητικό, και έχετε εκπαιδευτικό που θα μας τα εξηγήσει πολύ καλύτερα από εμένα, είναι η σχέση του διαδικτύου με καθημερινές δραστηριότητες που παλιά στην ανθρωπότητα ήταν αδιανόητο να γίνονται έτσι. Φέρει πίν, πολλά νέα κορίτσια και μεγαλύτερα κορίτσια, λέω περισσότερο τα κορίτσια επειδή είναι έτσι πιο όμορφα πλάσματα και το χρησιμοποιούν, όταν βλέπουμε ότι σε μια έξοδό του, σε μια εκδρομή, το βασικό ζητούμενο είναι η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της κατάστασης, της φωτογραφίας και της στιγμής. Και μετά μπαίνουν στα σχόλια να δούνε. Ακριβώς, να ζούνε τη στιγμή. Όταν είδα μπροστά μου, δεν το γνώριζα στα 45 μου, αλλά τα παιδιά πλέον φλερτάρουν με τον εξής τρόπο. Πηγαίνει το αγόρι στο κορίτσι στο μπαρ και της λέει, έχεις Insta. Έχεις Instagram, δηλαδή, για τους, φαντάζομαι όλοι κατάλαβαν τι είπα. Το κορίτσι, αν απαντήσει, έχω Insta, είναι ένα σήμα ότι μπορεί να προχωρήσει αυτή η γνωριμία. Και στη συνέχεια, το έχω δει με τα μάτια μου, ντρέπονται να μιλήσουν και να αναπτύξουν. Διαζώσεις, λέτε. Για τη σχέση που εμείς είχαμε μάθει παλιά και μιλάνε στον ίδιο χώρο πλέον μέσω του Instagram. Και όχι μέσω τηλεφώνου. Δεν ζητάνε τηλέφωνα, ζητάνε το Instagram, αυτό που λέτε. Να μιλήσουν, διαζώσεις. Αυτό είναι ανησυχητικό. Τώρα, τα άλλα θα σας τα πούν που ειδικότεροι από μένα. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση στο ζήτημα του εθισμού. Συμφωνώ απολύτως ότι έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με όλους τους εθισμούς. Μπορεί και εμείς, επειδή θα μπω κάθε 10 λεπτά ίσως να δω ειδήσεις ή να δω τα mail μου, να έχει μια πρακτική σημασία. Η ειδήσεις της ενημέρωσης στο mail είναι η προσωπική μου εργασία. Δεν πάβει όμως το χέρι μου και ο οργανισμός μου να έχει την τάση προς αυτή την κίνηση. Βέβαια, αυτό είναι εθισμός. Είναι εθισμός. Κύριε καθηγητά, έρχομαι σε εσάς, κύριε Παπαδοντονάκη, αναφέρομαι σε εσάς. Διάβασα στην Καθημερινή ότι οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν μαθησιακές δυσκολίες, αδυναμία στη συγκέντρωση και αδιαφορία για τα βιβλία. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν έχετε διαπιστώσει κι εσείς κάτι τέτοιο. Ναι, υπάρχουν βέβαια έρευνες που σχετίζουν τη χαμηλή επίδοση στο σχολείο με την χρήση του διαδικτύου. Με την παθολογική, θα έλεγα, χρήση του διαδικτύου. Βέβαια, το φαινόμενο δεν είναι τωρινό. Το αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια στα σχολεία. Θα έλεγα όμως ότι αυτή η περίοδος, ξέρετε, της παύσης της διαζώσης λειτουργίας των σχολείων δημιούργησε πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που υπήρχαν και οδήγησε σε μία ένταση του φαινομένου της εξάρτησης από το διαδίκτυο. Και κοιτάξτε, εδώ συμβαίνει κάτι ιδιαίτερα αντιφατικό. Την ίδια στιγμή που οι νέες τεχνολογίες στο διαδίκτυο βοήθησε στο να διατηρηθεί ζωντανή στην περίοδο της πανδημίας η σχέση των μαθητών με τον εκπαιδευτικό, των μαθητών μεταξύ τους, να κρατήσει όρθιο το σχολείο δηλαδή. Την ίδια στιγμή το ίδιο το διαδίκτυο έγινε για πολλούς μαθητές μας, απέκτησαν μια εξαρτησιακή σχέση μαζί του. Γιατί αναγκάστηκαν να μείνουν στο σπίτι και έτσι κατά κάποιο τρόπο να αποκοινωνικοποιηθούν, να αποσυνδεθούν δηλαδή από τους συμμαθητές τους, από την οικογένειά τους ακόμη. Αυτό προφανώς φαίνεται στο σχολείο, αν με ρωτάτε αυτό. Με αποτέλεσμα όμως, κύριε καθηγητά, να είναι και νευρικά. Ναι, αυτό θα έλεγα. Στην τάξη, κατά βάση. Ναι, αυτό φαίνεται στο σχολείο.
Θα έλεγα ότι δεν είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς με την πρώτη ματιά αν ο εθισμός ενός παιδιού ή η επιθετική συμπεριφορά ή η παραβατικότητα οφείλεται στην παθολογική χρήση του διαδικτύου ή σε κάποιον άλλον εθισμό. Αν και πάλι οι έρευνες δείχνουν ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο πηγαίνει παρέα με άλλους εθισμούς. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά τα οποία ασχολούνται πάρα πολλές ώρες στο σπίτι με video games, με κοινωνικά δίκτυα, συνήθως στο σχολείο εμφανίζουν χαμηλή επίδοση, επιθετική συμπεριφορά, αδιαφορία για τα μαθήματα και απουσία, όπως είπα, της ικανότητας, δεξιότητας να συνδεθούν μέσα στο περιβάλλον. Διάσπαση προσοχής, υποθέτω. Δεν κάνω λάθος, χάνουν και την πρώτη ώρα. Επειδή έχουν κάτσει μέχρι αργά. Επειδή αφιερώνουν πολλές ώρες στο σχολείο. Είναι βέβαια πολυπαραγωγικό το θέμα. Ένα είναι βέβαιο, δεν μπορούμε να εξοβελήσουμε, να εξορκίσουμε το διαδίκτυο από τη ζωή μας. Το θέμα είναι, νομίζω, πώς θα μπορέσουμε να εντάξουμε τις νέες τεχνολογίες μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος των μαθητών. Να τις αξιοποιήσουμε παιδαγωγικά, δηλαδή, με τρόπο τέτοιο ώστε το ίδιο το διαδίκτυο να γίνει ο τρόπος να αγαπήσουν το διάβασμα, να αγαπήσουν το σχολείο. Νομίζω ότι υπάρχει τρόπος. Έχουμε ξεκινήσει από πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 90, μια τέτοια προσπάθεια. Δυστυχώς στην Ελλάδα κάποια πράγματα προχωράνε, μετά σταματάνε. Θα αναφερθώ λίγο παρακάτω στις προσπάθειες αυτές που έγιναν να υπάρξει μια επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μια για την ένταξη, όπως είπαμε, των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι κάτι. Είπατε πάντως, συγγνώμη, ναι, να διαβάζουν εννοείται από βιβλίο. Ναι. Να μην διαβάζουν το ίντερνετ, βέβαια, και το χαρτί κάποτε τεχνολογία ήταν. Ήταν κάτι πολύ πρωτοποριακό όταν εφευρέθηκε το χαρτί πριν. Όχι, υπάρχει αυτή τη στιγμή στο TikTok, υπάρχει ένα hashtag, BookTok, το οποίο παρουσιάζουν μέσα από βιντεάκια που φτιάχνουν παιδιά ή νέοι, παρουσιάζουν βιβλία που έχουν διαβάσει και ήδη αυτό έχει αποκτήσει χιλιάδες ακολούθους και νομίζω ότι είναι κάτι που δείχνει ότι μπορεί το διαδίκτυο να αξιοποιηθεί και με έναν τρόπο τέτοιο θετικό. Θα ήσασταν αντίθετο στα παιδιά, συγγνώμη, δεν λαμβάνω το ρόλο σας, θα ήσασταν αντίθετο τα παιδιά να διαβάζουν βιβλία μέσω e-book ή μέσα από το ίντερνετ? Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά, ξέρετε, εδώ χρειάζεται ένα σύντομο. Να πούμε όμως, κύριε καθηγητά, αν είναι η ίδια, το αποτέλεσμα ίδιο με το να διαβάζεις από το βιβλίο, να σημειώνεις. Είναι μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία. Ξέρετε, στο βιβλίο η ανάγνωση γίνεται σειριακά. Από τη σελίδα 1 θα πας σελίδα 2, σελίδα 3. Ακολουθείς δηλαδή μια προκαθορισμένη διαδρομή που κάνει τα πράγματα, αν θέλετε, λίγο πιο εύκολα. Η ανάγνωση από ένα τάμπλετ, η ανάγνωση από κείμενα που υπάρχουν στο διαδίκτυο, προϋποθέτει να υπάρχουν και άλλες δεξιότητες. Γιατί υπάρχει η αναγνωστική ελευθερία εδώ. Δηλαδή, ο μαθητής θα επιλέξει, παντώντας τους υπερσυνδέσμους, στο υπερκείμενο που λέμε, θα επιλέξει ο ίδιος την αναγνωστική του διαδρομή. Και εκεί υπάρχει η κατάρα, θα έλεγε κανείς, εντός αγωγικών, της ελευθερίας. Και τα παιδιά εδώ δεν έχουν καθοδηγηθεί σωστά. Αν θέλετε, δεν παρακολουθούνται. Πολλά παιδιά προέρχονται, θα το πω και αυτό, από δυσλειτουργικές οικογένειες, με αποτέλεσμα πραγματικά να χάνονται σε αυτό το πέλαγο, το πέλαγος των πληροφοριών του διαδικτύου. Στρατηγέ, έρχομαι τώρα σε εσάς. Θέλω να μου πείτε, ένα θυσμένο άτομο έχει την κρίση να αντιληφθεί το πρόβλημά του? Θα έλεγα, είναι το, κυρία Πουλίζου, το θέμα. Και καταρχήν να πούμε για τα παιδιά, πριν μιλήσουμε για θυσμένα παιδιά, θα πρέπει πρώτα να αναφερθούμε σε θυσμένους ενηλίκους. Πολύ σωστά. Τα σημερινά παιδιά συναντούν δύο γονείς στο φυσικό κόσμο και αντίστοιχα προφίλ στον εικονικό κόσμο των γονέων τους. Και οι γονείς, να πούμε, κόσμο, στρατηγέ, ότι είναι πρότυπα για τα παιδιά. Ακριβώς. Αντιγράφουν τους γονείς. Ακριβώς. Αυτό που επικαλείται και ο Αριστοτέλης στον ορισμό της τραγωδίας, μιμούνται τις πράξεις, τις σπουδές και τελείες κλπ. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε όλα αυτά που περιγράψατε προηγουμένως για τα τάμπλετ, τα τηλέφωνα κλπ. Ζούμε σε μια εποχή οθωνοκρατούμενη, όπου κυριαρχεί και απουσιάζει. Προηγουμένως, πολύ σωστό το παράδειγμα που αναφέρθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Δημητρίου, για τα παιδιά που αποφεύγουν να συναντήσουν το πρόσωπο στην επικοινωνία, ενώ είναι μπροστά και προσπαθούν διαμέσου της τεχνολογίας, τέλος πάντων, να επικοινωνήσουν κάτι το οποίο έτσι ξεπερνάει την κοινωνική διάσταση, θα έλεγα, που πρέπει να στεκόμαστε τεχνολογία. Καμία τεχνολογία, να πούμε από την αρχή, δεν είναι θετική ή αρνητική. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα καθορίσει με τη χρήση, με το πώς χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες, σωστά ή λιγότερο σωστά. Η αλήθεια είναι ότι η
η υπερβολική χρήση, η υπερέκθεση γενικότερα, η συμμετοχή στα social media, το online gaming κλπ. Που αφορά τους νέους, μπορεί να οδηγήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Με αποτέλεσμα, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσει η κυρία καθηγήτρια, το 2018 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενέταξε στην ταξινόμηση, όπως πολύ σωστά είπε, και αυτή την διαταραχή. Ήδη υπάρχουν ειδικές δομές, έχουν δημιουργηθεί ειδικές δομές που να υποδέχονται πλέον αυτές τις καταστάσεις, όχι μόνο στη χώρα μας και παντού. Και θεωρώ ότι το πρώτο σχολείο που είναι το σπίτι και το δεύτερο σπίτι που είναι το σχολείο θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους και να δώσουν ίσως άλλες και να προτείνουν άλλες λύσεις. Είναι σύνθετο το θέμα. Δεν είναι θέμα, θα έλεγα, μιας συγκεκριμένης πολιτικής μόνο. Είναι διεπιστημονικό. Έχει διεπιστημονικό. Πάντως, στρατηγέ, εννοείται να καταπολεμήσει κάποιος τι, ότι αυτό που λέγαμε πριν, ένα κορίτσι, ένα γόρι, ότι του αρέσει να μπαίνει στο Instagram, του αρέσει να βλέπει τα social, το αν είναι αποδεκτά, ή να καταπολεμήσει τον τζόγο πιθανώς που παίζει μέσω ίντερνετ. Γιατί το πρώτο δεν το θεωρώ πολύ πιθανό κάποιος να προστρέξει επειδή του αρέσει να μπαίνει στο Instagram. Είναι πρόβλημα, αλλά θεωρώ ότι δεν θα το αναγνωρίσει ως πρόβλημα για να ζητήσει βοήθεια. Να προσθέσω στο διαδικτυακό τζόγο, κύριε Δημητρίου, όπου τα καζίνο ήρθαν στα σπίτια μας, έτσι θα το πω με απλά λόγια, σε μια εποχή που αρέσκεται στο τζόγο ευρύτερα ή που ενισχύει τέτοιες συμπεριφορές, γιατί δεν είναι τα παιδιά εκείνα που. Τα παιδιά βλέπουν εμάς τους μεγαλύτερους τι κάνουμε, τι κυριαρχεί. Να πω ότι το θέμα του διαδικτυακού τζόγου στην Ελλάδα δεν έχει παίξει τόσο πολύ στα μέσα ενημέρωσης πλην εξαιρέσεων. Αντιλαμβάνεστε, σε μια λογική γενικότερη κοινωνική που ενδεχομένως ενισχύει αυτές τις συμπεριφορές. Θα σας δώσω το λόγο, κύριε Μαλιώρη. Θεωρώ οι εξαρτήσεις από τα ναρκωτικά και τα ναρκωτικά πλέον, και έρχομαι κατευθείαν στο θέμα, και επίσης και τα παράνομα φάρμακα που διακινούνται στο διαδίκτυο και απειλούν και είναι εκτεθειμένα και τα παιδιά μας. Και δημιουργούνται επιπρόσθετες ευάλωτες ομάδες. Έτσι, τα εθισμένα άτομα θεωρώ ότι είναι από μόνο τους ξεχωριστή περίπτωση ευαλωτότητας. Όχι, είπατε, στρατηγέ, ότι υπάρχουν κέντρα για απεξάρτηση από το ίντερνετ. Τι εννοούμε ότι είμαι εξαρτημένο στο ίντερνετ? Εννοώ ότι επισκέπτομαι, είμαι όλη μέρα στον υπολογιστή. Μήπως η κυρία υπάρχει ειδικό φορέα στο ΚΘΑ για απεξάρτηση από το ίντερνετ. Ποιο προσέβει, αυτό που έχει εξάρτηση στο τζόγο του ίντερνετ? Γιατί αυτό είναι κάτι καταστροφικό. Ή κάποιος που όλη μέρα είναι στο Instagram και κοιτάει αν έχει like η φωτογραφία του. Ολοκληρώστε, στρατηγή, για να δώσω το λόγο στην κυρία Μαλιώρη. Θεωρώ ότι σε αυτό το θέμα μπορεί η κυρία Μαλιώρη βεβαίως να απαντήσει πιο ειδικά για τις δομές που υπάρχουν στη χώρα μας από το πλευρά συστήματος υγείας. Εκείνο που για μένα θα πρέπει να τονίσουμε γενικότερα, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο. Είπατε προηγουμένως για τα social media. Πόσοι γονείς έχουμε εξηγήσει στα παιδιά μας ότι δεν επιτρέπεται από μια ηλικία και κάτω να έχουν, να διατηρούν λογαριασμούς στα social media. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται μπροστά σε διλήμματα καθημερινά, το ξέρει πολύ καλά ο κ. Παπαδοντονάκης από τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν την εικόνα. Υπάρχουν εγκύκλοι που λένε ότι δεν επιτρέπονται τα κινητά στο σχολείο, αλλά οι εγκύκλοι παραμένουν. Οι εγκύκλοι δεν λύνουν τα θέματα. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Γενικότερα δεν εξηγούμε στα παιδιά μας σε ποιους κινδύνους είναι εκτεθειμένοι. Επίσης δεν παρακολουθούν τις πλατφόρμες, τους όρους. Κάνουν προφίλ χωρίς να διαβάζουν τους όρους και τα ψηλά γράμματα. Υπάρχει μια γενικότερη έκθεση και φυσικά, μάλιστα, για τα παιδιά μας, να πω, μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση των ανηλίκων που μπορούν να πέσουν θύματα και όχι παιδική πορνογραφία που εσφαλμένο νομοθέτης, κύριε Δημητρίου, έχει περιλάβει στο ποινικό κώδικα. Είναι ατυχής η έκφραση παιδική πορνογραφία. Τα παιδιά δεν πορνογραφούν. Πορνογραφία ανηλίκων, λέει ο ποινικός κώδικας. Ναι, είναι ατυχές. Δεν λέει, επειδή το λέει ο ποινικός κώδικας, δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Η Ίντερπολ προτείνει σε επίσημη ορολογία. Είναι sexual abuse. Είναι σεξουαλική εκμετάλλευση των ανηλίκων. Θα δώσω λίγο. Και ο νομοθέτης δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Αν έχει λάθους συμβούλους, λάθους περνάει τα κείμενα. Δεν σημαίνει τίποτα. Ίσως, στρατηγέ, παιδιά, επειδή τιμωρεί και αυτούς που απλά παρακολουθούν. Γι' αυτό είναι μια ευρύτερη κατηγορία ο τίτλος των αδικημάτων. Στα επιμέρους εξειδικεύονται, όπως το λέτε πολύ σωστά. Μάλιστα. Και ολοκληρώνουμε, στρατηγέ. Ολοκληρώνω. Σε πρόσφατη αναθεώρηση που έγινε του ποινικού κώδικα, ακριβώς αυτό, κύριε Δημητρίου, περιγράφει ότι και αυτοί που παρακολουθούν πλέον θα τύχουν ποινικής αξιολόγησης. Κυρία Μαλιώρη, θέλετε κάτι να πείτε? Ναι, θέλω. Ή μάλλον πολλά θέλετε από ό,τι. Νομίζω ότι
Βάλαμε πάρα πολλά θέματα, λίγο άτακτα. Και ειλικρινά δεν θέλω να δημιουργηθεί κάποια σύγχυση, μια λανθασμένη εντύπωση. Το διαδίκτυο είναι ένα πολύ χρηστικό εργαλείο. Αναφέρθηκε ο κύριος Δημητρίου. Ακριβώς πόσο απαραίτητο είναι στην καθημερινότητά του. Το πότε, όπως λέγανε παλιά οι γιατροί, το φάρμακο γίνεται φαρμάκι, άρα το χρηστικό εργαλείο γίνεται αυτό που περιγράψατε στην εξαιρετικό ρεπορτάζ μας αλυσοδένει, έχει να κάνει με το ποιο άτομο, σε ποια ηλικία, κάτω από ποιες συνθήκες απέκτησε την όποια συνήθεια. Δεν είναι μόνο το άτομο, θα μου επιτρέψει ο στρατηγός να τον διορθώσει, δεν είναι μόνο το άτομο. Δεν είναι δηλαδή οι ατομικοί περιορισμοί. Όταν μας βομβαρδίζει το περιβάλλον από διαφημίσεις, όταν θέλω να κάτσω μία ώρα στην τηλεόραση και θα μου έρθουν 10 φορές μηνύματα επίσημα, στα επίσημα κανάλια, για τον διαδικτυακό τζόγο, ο οποίος είναι μέσα στα σπίτια μας 24 ώρες το 24ωρο, έπρεπε να πεθάνουν άνθρωποι από καρκίνο για να γίνει η απαγόρευση διαφήμισης του τσιγάρου. Έπρεπε να είναι η πρώτη αιτία θανάτου στους νέους το ατύχημα λόγω αλκοόλ για να απαγορεύσουμε τη διαφήμιση του αλκοόλ. Τώρα πρέπει να καταστραφούν πολλές ακόμα οικογένειες για να μην έχουμε αυτόν τον βομβαρδισμό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον διαδικτυακό τζόγο. Είναι δυνατόν, εκτιμώ πάρα πολύ το ΚΕΘΕΑ, είναι το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και τη δουλειά του. Δεν είναι δυνατόν όμως το σύνθημά του να είναι «παίξε υπεύθυνα». Πού απευθύνεις αυτό? Και το λένε και κάπως με μια υποχρεωτικότητα, ναι, το διεκπαιρεωτικά. Ναι, εννοώ, σε ποιον απευθύνεσαι και του ζητάς υπευθυνότητα? Καταρχήν, αν σε έναν έφηβο του πεις τη λέξη υπεύθυνος, αυτός θέλει να είναι ανεύθυνος. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία η τοξικότητα του περιβάλλοντος που ζούμε. Και αυτό αφορά και τις άλλες διαδικτυακές ασχολίες. Είναι για κοινωνική δικτύωση, είναι για να κατεβάσω βίντεο, είναι για πληροφορίες που έχω να κάνω μια εργασία, είναι παιχνίδια, είναι αγορές, είναι τζόγος τελικά. Άρα, ποιο άτομο, κάτω από ποιες συνθήκες κάνει τι, δεν είναι μόνο, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Έχει μερίδιο ευθύνης το άτομο, βεβαίως, ίσως και το λιγότερο, το περιβάλλον, ο ανταγωνισμός και τα χρήματα. Ξέρετε πόσα δις έφτασε ο διαδικτυακός τζόγος την προηγούμενη χρονιά? Πάνω από 20 δις. Στην Ελλάδα μιλάω, για την Ελλάδα μιλάω. Λοιπόν, κάπου πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Ναι, κύριε Δημητρίου. Συμφωνώ απόλυτα και θα σας δώσω και μια πρακτική σημασία της ευκολίας στην πρόσβαση στο διαδικτυακό τζόγο, γιατί ο τζόγος είναι τζόγος. Προκαλεί τα συναισθήματα αυτά τα αντικρουόμενα που εξήγησε η κυρία καθηγήτρια. Το να πάει κανείς σε ένα καζίνο ή σε μια λέσχη και παράνομη έχει τη δυσκολία πρώτον της μετάβασης. Δηλαδή κάποιος, εντάξει, θα πάει εν τέλει, αλλά πού να τρέχεις τώρα, στην Πάρη, θα πού να τρέχεις στο Λουτράκι, έχει τη διαδικασία του. Δεύτερον, στο καζίνο ευτυχώς ακόμα δεν μπορείς να μπεις. Δεν μπορούν να μπουν τα ανήλικα. Αν είσαι κάτω των 21 ετών, όχι απλά τα ανήλικα. Μάλιστα. Δίνει και μία βάντα παραπάνω, να έχει οριμάσει περισσότερο. Πώς μπορεί να ελεγχθεί, να μου πει, ρωτάω τον στρατηγό, ο 13χρονος, ο 12χρονος που μπαίνει σε γνωστή εταιρεία, τώρα μου ήρθε μία εταιρεία στα χείλη, να μην την επιτρέπει. Να μην την πούμε. Πώς θα ελεγχθεί ότι είναι ενήλικος, γιατί έχει κάποιες διαδικασίες τις οποίες οι ανήλικοι τις παίζουν στα δάχτυλα. Πώς να τις ξεπεράσουν? Ελέγχονται. Θα έλεγα καταρχήν, όταν μιλάμε για διαδίκτυο, μιλάμε για επιχειρήσεις που αναπτύσσονται και πλατφόρμες όχι μόνο στη χώρα μας και εκτός της χώρας μας, έτσι. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρω χαρακτηριστικά για το χώρο το συγκεκριμένο που αναφέρομαι στο διαδικτυακό τζόγο. Είναι σε χώρες της Ασίας, Νοτιοανατολικής Ασίας κλπ. Και άλλες χώρες. Επίσης, για το περιβάλλον που είπε η κυρία καθηγήτρια, σε καμία περίπτωση δεν υπενόησα ότι το παιδί είναι εκείνο που φταίει. Προφανώς ζει σε ένα περιβάλλον και, αν θέλετε, να το επεκτείνω, σε ένα περιβάλλον αυξημένης βίας, όταν βλέπει εικόνα εντάσεων, πολέμων, σειράξεων και οτιδήποτε, καταλαβαίνετε ότι είναι εκτεθειμένο σε αυτό το περιβάλλον, σε μια τοξικότητα εκφράσεων μίσους, ρητορικής μίσους και απαξίωσης γενικότερα του ανθρώπου. Και θα έλεγα ότι τα μόνα που δεν φταίνε είναι τα παιδιά μας.
Έτσι. Σίγουρα το περιβάλλον παίζει ρόλο, σίγουρα η παιδεία παίζει ρόλο, η κουλτούρα, τα λέω, η παιδεία όχι μόνο την περιορίζω στο σχολείο, στην εκπαίδευση, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην ευρύτερη έννοια της παιδείας, ό,τι διαμορφώνει κάθε κοινωνία. Άρα εισπράττουμε αυτό που έχουμε σπείρει ως κοινωνία. Θερίζουμε αυτό που μας αξίζει. Μάλιστα, θα βάλουμε μία ανωτελεία. Θα βάλουμε μία ανωτελεία, διότι έχω ξεπεράσει το χρόνο και με πιέζουν να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακαλώ πολύ, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Το σημερινό μας θέμα είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο και θα πάω τώρα αμέσως στην καθηγήτρια, στην κυρία Μαλιώρη, και θέλω να μου πείτε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η μορφή εθισμού, κυρία Μαλιώρη, και ποιες είναι οι συνέπειες της εξάρτησης αυτής. Διότι το θέμα μας είναι και οι συνέπειες. Μιλάτε για το διαδίκτυο. Για το διαδίκτυο, για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι στη διάρκεια των δικών μας δηλώσεων υπήρχαν trailers με πληροφορίες. Αναφέρθηκε το νοσοκομείο παιδών και ο αριθμός που εφευζήτησαν βοήθεια, γιατί πλήρωσαν τα κριτήρια πλέον να πρέπει να τύχουν συστηματικής θεραπείας. Δυστυχώς το φαινόμενο είναι αυξανόμενο. Και όταν παίρνει απόλυτη προτεραιότητα σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, δηλαδή πέφτει η επίδοση των παιδιών στο σχολείο. Χάνουν συνήθως την πρώτη-δεύτερη ώρα γιατί έχουν ξενυχτήσει μπροστά στην οθόνη. Απόσπαση προσοχής. Σε μεγάλο βαθμό το βλέπουμε. Δεν συγκεντρώνονται εύκολα. Αναφέρθηκε και πριν. Οφείλω να σας πω ότι τα παιδιά που έχουν ΔΕΠΗ. Διάσπαση προσοχής. Ακριβώς, ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα, βελτιώνονται όταν κοιτάνε την οθόνη. Γι' αυτό είναι η εξαίρεση. Δεν είναι ο κανόνας αυτός. Έχουν και προδιάθεση άτομα που έχουν ΔΕΠΗ να κάθονται, γιατί συγκεντρώνονται πιο εύκολα μπροστά στην οθόνη και αυτό ίσως τους βελτιώνει. Εγώ έχω ΔΕΠΗ, κύριε. Καλά κάνετε, τη διορθώνετε λοιπόν με τόσες ώρες στο διαδίκτυο. Αυτό εννοούσα. Βεβαίως, πολλές φορές φτάνουμε σε τέτοιες παθολογικές μορφές που δεν σηκώνονται για 24 ώρα από την καρέκλα. Αρχίζουν να έχουν σωματικά προβλήματα, σχολείο, ορθοπαιδικά και άλλα. Χάνουν δείπνα, χάνουν γεύματα. Και βεβαίως, αρχικά οι γονείς μπορεί στην αρχική φάση, όταν έχουμε απλή χρήση διαδικτύου, να νιώθουν ασφαλείς ότι το παιδί είναι στο σπίτι τουλάχιστον, δεν είναι στον κίνδυνο που μπορεί να έχει γειτονιά ή άλλες περιοχές ή τα κλαμπς κτλ. Αλλά ίσως δεν ξέρουν στη διάρκεια. Και δυστυχώς, έστω και αν συμβαίνει μέσα στο σπίτι, δεν αναγνωρίζουν έγκαιρα ότι πια δεν έχουμε απλή χρήση, αλλά έχουμε πάει είτε στην προβληματική είτε στην παθολογική κατάσταση, που πλέον έχει τρομερές συνέπειες. Θεωρείτε άρα εσείς, κυρία Μαλιώρη, ότι είναι πιο ευάλωτα τα παιδιά ή αντιμετωπίζουν εξίσου σοβαρό κίνδυνο και οι ενήλικες? Κοιτάξτε, η ευαλωτότητα των παιδιών είναι γιατί μπορεί να ενσωματωθεί μια συνήθεια πολύ πιο εύκολα, να εγκατασταθεί η εξάρτηση από το παιδί. Διαδίκτυο. Αλλά βεβαίως στην τελική τους μορφή η συνέπειση, είτε είναι κάποιος παιδί είτε είναι ενήλικας, είναι από πλευράς ιατρικής μπορεί να δούμε την ίδια βαρύτητα. Όμως, άλλο να συμβεί αυτό σε έναν έφηβο και άλλο να συμβεί σε έναν ενήλικα που τέλος πάντων έχει κάνει μια διαδρομή ζωής. Θα επανέλθω σε πράγματα που με πονάνε, γιατί εγώ είμαι της προληπτικής, δεν είμαι της κατασταλτικής. Το λέει και ο Ιπποκράτης άλλωστε αυτό. Ακριβώς, το προλαμβάνει. Έχουμε πάρα πολύ επιθετική διαφήμιση. Όταν είδα και το παγκόσμιο είδαλμα του αθλητισμού, τον ελληνικής καταγωγής Αντετοκούνμπο, αν λέω καλά το όνομα. Τον Αντετοκούνμπο. Ο αδερφός του. Νομίζω όχι, όχι, είναι ο ίδιος. Είναι ο ίδιος. Η οικογένεια είναι, τέλος πάντων. Να διαφημίζει τον τζόγο, είπα, οκ, εδώ ξεπεράσαμε πλέον. Θα μπορούσε, υπάρχουν τόσες άλλες απειλές, να ασχοληθεί με την υγιεινή διατροφή, με τον αθλητισμό, να διαφημίσει. Μια και πέρασε και αυτός πολύ δύσκολα, όπως λέει η κυρία Μαλιώρη. Κατανοώ καθόλου γιατί αυτό το παγκόσμιο είδαλμα, που είναι πρότυπο. Για πάρα πολλά παιδιά. Για όλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα παιδί που δεν θα το έχει πρότυπο τη διαδρομή. Ουσιαστικά με αυτή τη διαφήμιση που κάνει ο Αντετοκούνμπο, λέτε, κυρία Μαλιώρη, ότι προωθεί τα παιδιά στον ηλεκτρονικό τζόγο. Να το πούμε απλά, κατανοητά. Κοιτάξτε, τα παιδιά κάνουν μίμηση προτύπου.
Αυτό που κάνει ο πατέρας, αν είναι κάπνισμα, πάρα πολύ νωρίς, για να νιώσουν μεγάλοι ή ταυτιζόμενοι με το πρότυπό τους που είναι ο πατέρας, θα το πάρουν και θα κάνουν ότι καπνίζουν, θα φτιάξουν ψεύτικα τσιγάρα. Τότε γιατί δεν θέτουμε εκτός νόμου τον τζόγο. Μίμηση πρότυπο. Αυτό είπα. Αυτό είπα πριν. Τον τζόγο για όλους. Ότι έγινε πλέον ευρωπαϊκός κανονισμός η απαγόρευση της διαφήμισης του τσιγάρου, του αλκοόλ. Πρέπει πρώτα να κλάψουμε τις συνέπειες του τζόγου που ήδη έχουν καταστραφεί οι οικογένειες και μετά να νομοθετήσουμε. Είμαστε του προλαμβάνει. Άρα γιατί τόσο πολύ επιθετική διαφήμιση μιας δραστηριότητας. Εγώ ρωτώ γιατί να μην απαγορευτεί ο τζόγος. Τι εξυπηρετεί ο τζόγος. Όπως δεν έχει απαγορευτεί το κάπνισμα. Εσείς τώρα μην με βάλετε στα παιδεία σας, εννοώ το δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Ίσως επειδή η κυρία Μαλιώνη... Είναι ανθρώπινο θεμελιώδες δικαίωμα το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, αλλά μιλάμε σε τι βαθμό είναι η αυτοδιάθεση τελικά ενισχύεται από τοξικά περιβάλλοντα. Κυρία Μαλιώρη, στο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Δημητρίου, να ενισχύσω ή να βοηθήσω τέλος πάντων, μήπως έτσι διευκολύνεται η βούληση εκείνων των ανθρώπων που θέλουν να ελέγχουν και να διαμορφώνουν τον χαρακτήρα των νέων, ίσως γι' αυτό δεν σταματούν. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπαίνουν τέτοιοι λόγοι. Οπωσδήποτε όμως έχει να κάνει και με το κάτω ποιες συνθήκες ζει ένα άτομο. Πάμε στις νησιωτικές περιοχές. Τι κάνουν οι έφηβοι στα νησιά μας όταν δεν είναι οι μήνες καλοκαιρινοί που υπάρχει ένα περιβάλλον, μια δραστηριότητα, μια εξωστρέφεια. Είναι κλεισμένα μέσα στο σπίτι και η επικοινωνία τους εκ των πραγμάτων μπορεί να είναι αποκλειστικά έμεση. Έμεση. Αποκτούν φίλους. Συναλλάσσονται. Ακούνε πράγματα, μαθαίνουν πράγματα. Κοινωνικοποιούνται ουσιαστικά, εννοεί, κυρία Μαλιώρη. Κοινωνικοποιούνται, να το πούμε αυτό για να το μάθουμε. Κύριε καθηγητά, έρχομαι σε εσάς τώρα. Ο δάσκαλος σε σχολείο της Χαλκίδας έχει πει ότι τα παιδιά στις εκθέσεις, αντί να γράφουν, κύριε Παπαδεντονάκη, για τις σχέσεις τους με τους φίλους τους, γράφουν για την ψηφιακή σχέση τους. Έχετε λάβει εσείς τέτοια γραπτά, κύριε καθηγητά? Ναι, στο βαθμό που και σε αυτό το επίπεδο, υπόθηκε άλλωστε και από τον κύριο Δημητρίου πριν, οι σχέσεις πλέον γίνονται διαδικτυακά, ακόμα και αν τα παιδιά βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους. Μου θυμίζει αυτό που είχε πέσει και θέμα στις πανελλαδικές, απόσπασμα από το Λουντέμι κάποτε, που έλεγε ποτέ άλλοτε οι στέγες των σπιτιών μας δεν ήταν τόσο κοντά και οι καρδιές μας τόσο μακριά. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα γενικώς δεν είναι εύκολα στο σχολείο. Το τελευταίο διάστημα θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους καθηγητές και διευθυντές και στελέχη της εκπαίδευσης την αφιερώνουν στην αντιμετώπιση φαινομένων διαδικτυακής βίας στο σχολείο. Τα παιδιά με μεγάλη ευκολία αναρτούν στα κοινωνικά δίκτυα στιγμές από την καθημερινότητά τους στο σχολείο, διακομωδώντας, διαπομπεύοντας πολλές φορές σκηνές από την τάξη. Γι' αυτό άλλωστε και το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί η προσπάθεια να μην μπαίνουν τα κινητά μες στην τάξη. Βιντεοσκοπούν ξυλοδαρμούς, κύριε καθηγητά. Βιντεοσκοπούν ξυλοδαρμούς. Και όπως υπόθηκε πριν... Αποβάλλονται αυτά τα παιδιά, κύριε καθηγητά. Ναι, επιβάλλονται τιμωρίες. Βέβαια, ξέρετε, το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τις ποινές στο σχολείο έχει αναμορφωθεί από το 2018 επί το επικέστερον. Είναι ελαστικό. Δηλαδή να είναι πιο ελαστικό. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι και η αυστηρότητα θα έλυνε τα θέματα. Εγώ θέλω να πω ότι τη βία πολύ εύκολα τη συναντάνε τα παιδιά στο διαδίκτυο, το πορνογραφικό υλικό, τη διαπόμπευση, αλλά το συναντούν όπως υπόθηκε πριν και στην καθημερινή ζωή. Και το πρόβλημα εδώ έχει να κάνει ότι διαμορφώνεται ένα στάτους στο σχολείο. Δηλαδή το στάτους κάθε μαθητή εξαρτάται από το πόσα like θα πάρει, ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που θα κάνει για να το αναρτήσει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Φοβάμαι πως εάν δεν κάνουμε άμεσα μία παρέμβαση, το πρόβλημα είναι κοινωνικό, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με εκπαιδευτικούς όρους. Όποιος το αντιμετωπίσει μόνο ως σχολικό πρόβλημα, νομίζω δεν θα βρει τη λύση. Θέλω απλά να πω ένα παράδειγμα. Το 2008 δίδασκα λογοτεχνία στη Β' Λυκείου, όπου το βιβλίο παραμένει ακόμα ίδιο και σήμερα. Έχουμε ποιήση του Καβαδία, του Σεφέρη, του Ελίτη. Μία ποιήση, μάλιστα τα επιλεγμένα ποίηματα είναι και αρκετά ενδιαφέροντα για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Έχουν έτσι ένα ερωτικό περιεχόμενο.
Είχαμε μια ιδέα με άλλους συναδέλφους να κάνουμε μια πλατφόρμα, ένα πρώτο blog εκείνη την εποχή, να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά της Β' Λυκείου να μιλήσουν μεταξύ τους μέσα στο blog, να ανεβάσουν εργασίες, να επεξεργαστούν θέματα. Και αυτό έγινε για μια χρονιά ολόκληρη. Στο τέλος της χρονιάς, τα παιδιά μόνα τους είπαν ότι μέσα αυτόν τον τρόπο γνωριστήκαμε καλύτερα, ήρθαμε πιο κοντά. Άρχισαν να ενδιαφέρονται για το μάθημα. Μέσα από την ψηφιακή μορφή. Μέσα από την ψηφιακή, άρχισαν να ενδιαφέρονται για το μάθημα της λογοτεχνίας και κατέληξαν σε μια παρουσίαση που κάναμε στο τέλος να πούν: μας αρέσει το σχολείο. Και όταν ξέρετε το σχολείο αρέσει τα παιδιά, αρέσει και στους καθηγητές. Και τότε τα πράγματα πάνε καλά. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το πετυχημένο παράδειγμα το 2008 θα μπορούσαμε να το επαναλάβουμε σήμερα. Γιατί τα ερεθίσματα είναι πάρα πολύ έντονα σήμερα, τα αρνητικά θέλω να πω. Ώστε το να στρέψει τα παιδιά σε μια τέτοια θετική αξιοποίηση του διαδικτύου είναι πια πάρα πολύ δύσκολο. Του Καβαδία, ποιο ποίημα, αν επιτρέπετε, διδάσκεται? Του Καβαδία κάναμε πολλά ποίηματα. Εμάς το πού σε επιτρεπόταν, που ήταν το πιο light ποίημα του Καβαδία. Δεν έλεγε και σπουδαία πράγματα, δηλαδή. Όχι, είναι αρκετά ερωτικό το πούσι, γιατί μιλάει για. Πάλι για μια οπτασία. Ο Καβαδίας έχει heavy metal ποίηματα. Το πούσι ήταν. Ναι. Είναι φιλόλογος ο καθηγητής, προφανώς ξέρει κάτι περισσότερο. Αντιληπτό και αντιληπταίο. Λοιπόν, κύριε στρατηγέ, έρχομαι σε εσάς. Μα ακούτε? Θα μου επιτρέψετε, κυρία Πολύζου. Παρακαλώ. Μου επιτρέψετε, εμπνευσμένος από τον κύριο Παπαδοντουνάκη, με προσοχή άκουσα, επειδή είμαι, θα έλεγα, οπαδός του STEM αντί του STEM, δηλαδή που περιλαμβάνει το arts, τις ανθρωπιστικές σπουδές κλπ. Θεωρώ ότι αυτή η αναβάπτιση μέσα από τον ανθρωπιστικό λόγο μπορεί να δώσει και μια διάσταση πέρα από την επικράτηση της τεχνοκρατίας και της οθωνοκρατίας. Πρέπει να ξαναβρούμε το ανθρώπινο πρόσωπο, αυτό που ο Όργουελ είχε περιγράψει το 1948, αντιστρέφοντας τους αριθμούς το 1984. Πρέπει και εμείς να αντιστρέψουμε τέλος πάντων λίγο τα πράγματα και να δούμε ότι η τεχνολογία που λέμε, μην ξεχνάμε ο όρος που επικρατεί διεθνώς, πολλές φορές το λέω στις ομιλίες μου, είναι τέχνη και λόγος. Και αν επικράτησε παγκοσμίως, επικράτησε ως τέχνη και ως λόγος. Θα πρέπει να ξαναβρούμε τις έννοιες και να τις ξαναδούμε την ανθρωποκεντρική αυτή προσέγγιση. Διότι αλλιώς δεν έχουν νόημα. Ακούω κουβέντες για την τεχνητή νοημοσύνη την ώρα που δεν έχουμε επισκεφθεί το ουσιαστικό. Την νοημοσύνη. Επίσης, να πω στα σχολεία, ο κ. Παπαδαντουνάκης το ξέρει, έχουμε 2024 και φέτος στα παιδιά του γυμνασίου μοιράστηκε ένα βιβλίο γραμμένο το 2003. Απορώ πόσο αυτή η επικαιροποίηση, και δεν είναι θέμα του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, θεωρώ ότι ο καθένας στο πόστο και θεωρώ ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει μεγάλη ευθύνη και άλλοι κοινωνικοί φορείς. Αλλά θα μπορούσε, στρατηγέ, ο σημερινός Υπουργός να αλλάξει. Κυρία Πολύζου, η άποψή μου είναι ότι κανένας Υπουργός δεν κρατάει μαγικό ραβδί όταν καταλαβαίνει τα θέματα που έπρεπε να λύσει, ήδη έχει φύγει από το Υπουργείο. Γι' αυτό και έχουν αλλάξει πόσοι Υπουργοί από το 2003. Και κανείς δεν ασχολήθηκε για το θέμα αυτό. Δηλαδή, και εγώ πραγματικά απογοητεύτηκα φέτος όταν είδα ότι μοιράστηκε το ίδιο βιβλίο, ας πούμε, από έναν υπουργό που προέρχεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το δεύτερο υπουργός έχει κάνει τόσα πράγματα ο άνθρωπος, δεν το λέω σε προσωπικό επίπεδο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε φορείς, σε ειδικά ινστιτούτα, επίσης στα πανεπιστήμια, που στην Ελλάδα δυστυχώς. Δεν έχει περάσει η δεξιότητα της συνεργασίας. Δεν έχω δει πανεπιστημιακές σχολές. Νομίζω, στρατηγέ, ότι τώρα αλλάζουν πάλι τα βιβλία. Έχω μία πληροφόρηση. Σε ένα έτος, νομίζω. Γιατί πρέπει να γραφτούν όλα τα βιβλία. Δεν είναι αρκεί να τα αλλάξεις. Πάντως, έχουμε και παλιότερα από το 2000 που είπε ο στρατηγός. Έχουμε και από το 1990. Από το 1990. Ναι. Βεβαίως. Έχετε εισηγηθεί εσείς να αλλάξουν, κύριε καθηγητά? Εντάξει, αν είναι μαθηματικά, δεν αλλάζουν τα μαθηματικά. Φαντάζομαι. Δεν αναφέρεται, φαντάζομαι, στα μαθηματικά. Τα περισσότερα από τα βιβλία των ΕΠΑΛ, μιλάμε για τα ΕΠΑΛ, είναι γραμμένα τον προηγούμενο αιώνα. Μάλιστα. Προσωπικά, να σας πω ότι το 2017-18 είχα δώσει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υλικό που είχαμε προτείνει να εξεταστεί με παιδαγωγικά κριτήρια και να ενταχθεί. Γιατί ο καθένας μας πρέπει να απολογείται σε αυτό που έχει κάνει, όχι το ότι δεν έχει κάνει. Και το άλλο που θέλω να πω για τις πλατφόρμες που φιλοξενούν αυτό το υλικό, που πολύ σωστά έθεσε ο κ. Δημητρίου το ερώτημα τι μπορεί να γίνει, να σας πω ότι από τις 17 Φεβρουαρίου ήδη μπήκε σε εφαρμογή πλήρη η Digital Services Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το περιεχόμενο το παράνομο πρέπει να κατεβαίνει. Αντιλαμβάνεστε αυτό, και οι πλατφόρμες πρέπει να μπουν στη λογική το να προστατεύουν τους καταναλωτές και τους ανθρώπους γενικότερα και ειδικότερα τις ευάλωτες ομάδες. Έτσι.
Αλλά φανταστείτε ότι τα συμφέροντα είναι με πολλά και αντικρουόμενα πολλές φορές και αυτές οι ομάδες έχουν τεράστια λόμπι που επηρεάζουν ακόμη και τη διαμόρφωση των κανόνων. Το παιχνίδι δεν παίζεται. Ζούμε σε έναν κόσμο ανισοτήτων που καταλαβαίνετε από η θέση ισχύως, η ομάδα που έχει τη θέση ισχύως διαμορφώνει τους τελικούς κανόνες. Τώρα, στρατηγέ, λέτε για την πορνογραφία ανηλίκων. Θα προτιμούσα τον όρο σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Γιατί θα προτιμούσατε αυτόν τον όρο, στρατηγέ μου? Γιατί ήδη δεν πρέπει να γίνει πιο κατανοητό στον απλό κόσμο που ακούει για να δει ότι τα παιδιά πρέπει να προσέχουν και να μην μπαίνουν σε τέτοιες ιστοσελίδες. Το προτείνει η ίδια η Ίντερπολ, η Διεθνής Αστυνομική Συνεργασία σε κορυφαίο επίπεδο με τη Συνδρομή Πανεπιστημιακών Προσεγγίσεων. Άρα απαγορεύει ουσιαστικά αυτόν τον όρο? Βεβαίως δεν το προτείνει αυτό, να αποφεύγεται. Τον απαγορεύει, ρωτώ. Να αποφεύγεται. Απαντώ ότι τα παιδιά δεν πορνογραφούν, αλλά την χάνουν σεξουαλική εκμετάλλευση. Στρατηγέ, δεν είπαμε για παραγωγή πορνογραφίας ανηλίκων. Είπαμε και είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσουμε και με τους τηλεθεατές σας και από το εδώ, από τη συντροφιά, όποιος δεν το ξέρει, ότι τιμωρείται κακουργηματικά όποιος κατέχει και απλά παρακολουθεί. Δεν συζητάμε για αυτόν που παράγει. Δεν συζητάμε για αυτόν που εκμεταλλεύεται παιδάκια δυστυχισμένα. Αλλά, στρατηγέ, μία ανωτελεία. Συγγνώμη, πρέπει να σας το πω αυτό. Απαγορεύεται δικαιότατα κάποιος να παρακολουθεί πορνογραφία ανηλίκων. Το τραύμα το ψυχικό, θα μας πει η κυρία καθηγήτρια, του παιδιού που μπορεί να παρακολουθήσει χωρίς συνέπειες ένα βιασμό στο ίντερνετ ή μία ανθρωποκτονία ή ένα βασανιστήριο στο ίντερνετ. Αυτό, στρατηγέ, ποιος το ελέγχει, γιατί ξέρετε δεν απαγορεύεται. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι. Μισό λεπτό, κύριε. Στρατηγέ μου, δώστε μου έχετε 2 λεπτά. Έχετε την αίσθηση ότι για να δει κανείς σκηνές βίας, ας τις πω τραυματικές, πρέπει να πάει σε ειδικές πλατφόρμες? Αυτό είναι απολύτως επιτρεπτό. Όταν συνταγογραφώ σαν γιατρός, έχω φτάσει σε ένα σημείο να λέω αποφύγετε την τηλεόραση ή τις ειδήσεις, βλάπτουν σοβαρά την υγεία. Η είδηση είναι είδηση αν είναι αρνητική. Όσο πιο πολύ σηκωθεί το συναίσθημα, είτε προς την κατεύθυνση του φόβου, της θλίψης ή τέλος πάντων προς την αρνητική κατεύθυνση, τόσο πιο πολύ πολλά είναι μια είδηση. Ουσιαστικά λέτε να μείνουμε στην ενημέρωση και όχι στον αναλύσουμε. Πρέπει να μπουν δηλαδή, τα παιδιά τραυματίζονται, διότι όπως σας είπα, ανεξάρτητα από την ώρα και τη ζώνη που εκπέμπεται κάτι, πολλές φορές είναι πάρα πολύ τραυματικό. Και κυρίως είναι και οι ειδήσεις τραυματικές. Και είναι τραυματικές και εστιάζουν και το κάνουν και serial, την αρνητική είδηση, διότι θα πω το κοινό αυτό που λένε όλοι, γιατί πουλάει. Χειροκροτούσε η Φίλιος, θυμάμαι σε μια ταινία, να μην την πω κάνω διαφήμιση, τη Μόνικα Μπελούτσι, αν δεν κάνω λάθος, πόσο υπέροχα λέγανε οι κριτικοί, υποδίθηκε το βιασμό της από έναν πρωταγωνιστή. Και καθόμασταν και σχολιάζαμε όλοι πόσο σπουδαία τέχνη ήταν να βλέπουμε τι, κυρία καθηγήτρια. Πώς αναπαριστά ότι βιάζεται μια γυναίκα? Αλήθεια τώρα. Και στις μη ειδικές πλατφόρμες, στην καθημερινότητα, στην ειδησιογραφία, δυστυχώς υπάρχει πολύ τραυματικό υλικό. Πολύ τραυματικό υλικό. Ιδιαίτερα σκεφτείτε την περίοδο του COVID. Αυτή η σειριαλοποίηση μιας απειλής, ενός ευνίδιου γεγονότος που ξεχυλώνει, αλλά ταυτόχρονα τραυματίζει μία αναστρέψιμα ανθρώπινες ψυχές, και αν είναι και μικρής ηλικίας ακόμα περισσότερο, νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε. Βεβαίως και οι ειδικές πλατφόρμες είναι μια άλλη πίστα πιο επικίνδυνη, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε στα ειδικά. Ας μείνουμε στα καθημερινά, σε αυτά που εγκρίνονται, σε αυτά που ένα ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο τα επιτρέπει. Ρωτήστε το στρατηγέ, είναι παράνομο, θα διώξετε σαν δει όταν ήσασταν στη δίωξη κάποιον που διαπιστώσατε ότι κατέβασε βίντεο με βιασμό, πραγματικό βιασμό, από μια κάμερα ασφαλείας? Ξέρετε ότι δεν είναι ποινικό αδίκημα. Ότι μπορούσε να το δει οποιοδήποτε και να. Τώρα είναι και η ώρα που μπορούμε να το πούμε, και να ειδονιστεί κιόλας από αυτό. Ενώ στην παιδική πορνογραφία δεν επιτρέπεται. Το ξαναλέω. Ούτε κατά λάθος, κυρία Πολύζου, δεν επιτρέπεται ακόμα και δημοσιογράφος στα πλαίσια έρευνας να έρθει στα χέρια του τέτοιο υλικό. Θα διωχθείτε κανονικά. Επιτρέπεται να το κατέχει μόνο ο εισαγγελέας, το δικαστήριο και πιθανώς οι συνήγοροι που βρίσκονται στην υπόθεση του κατηγορουμένου. Διότι, κυρία Μαλιώρη, όπως λένε πάρα πολλοί γιατροί και ψυχίατροι, κάποιος που παρακολουθεί πορνογραφικό, παιδικό πορνογραφικό υλικό, θα φτάσει πολύ σύντομα και στο να φτάσει να κάνει την πράξη αυτή.
Είπαμε. Στατιστικά εγώ να σας απαντήσω πως όχι. Δεν είναι το ίδιο. Είναι άλλη κατηγορία οι άνθρωποι που κρύβονται μέσα από τη διαστροφή τους αυτή. Δεν λένε όμως, κυρία Μαλιώρη, σκεφτόμαστε, άρα πράττουμε αυτό που σκεφτόμαστε στην ψυχιατρική τουλάχιστον. Στατιστικά μίλησα ποινικά, έτσι. Συμφωνώ. Άρα λοιπόν, όσοι παρακολουθούν, δεν θα φτάσουν στην πράξη, λέτε? Όχι, απαραίτητα. Γιατί παρακολουθούν? Γιατί όταν μιλάμε πια για τέτοια εξειδικευμένα θέματα, οι γενικεύσεις είναι επικίνδυνες. Μάλιστα. Στρατηγέ, με πιέζει ο χρόνος, θα κλείσουμε κάτι τελευταίο. Ναι, εκείνο που θα ήθελα να πω, θα πρέπει να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις του αυτονόητου και της επικοινωνίας. Εκείνο που θα παρακαλούσα σε αυτούς που μας βλέπουν, να μην θεωρούμε δεδομένη την επικοινωνία με τα παιδιά μας. Ζούμε σε ένα σπίτι που έχουμε γεμίσει, ο καθένας έχει τη δική του τηλεόραση στο δικό του δωμάτιο, έχει οθονοποιηθεί, τα παράθυρα της τηλεόρασης είναι περισσότερα από τα παράθυρα των σπιτιών που μπαίνει το φως του ήλιου, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν δεν ξαναβρούμε τη σχέση του αυτονόητου, και εμείς οι γονείς συνήθως το καταλαβαίνουμε όταν τα παιδιά φεύγουν από δίπλα μας και πλέον έχουν φύγει και ψάχνουμε τη χαμένη επικοινωνία στα εγγόνια, να την αποκαταστήσουμε στα εγγόνια μας, ας πούμε, και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιείται η τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι μια ευκαιρία που, αν γίνει σωστή χρήση, μπορεί να βοηθήσει στον άνθρωπο, στην παιδεία, στον πολιτισμό. Να ενισχύσουμε στην θετική χρήση, να μειώσουμε την αρνητική και να ενισχύσουμε επίσης δραστηριότητες έξω από την οθόνη, όπως είναι ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, το θέατρο γενικότερα. Μάλιστα. Η συνεργατικότητα. Να σας πω ενδεικτικά, αύριο κιόλας έχουμε μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα ημερίδα με συνεργασία πολλών σχολείων από γειτονικά χωριά. Όταν τα παιδιά μας βλέπουν τους δασκάλους και τους γονείς να κάθονται στο ίδιο μέρος και να συνεργάζονται και να συζητούν, αποτελούμε ενδεχομένως ένα καλό παράδειγμα. Αν μας βλέπουν σε κάτι διαφορετικό και αρνητικό, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε πολλές ελπίδες. Είμαι αισιόδοξος. Μάλιστα. Και ολοκληρώνουμε. Θεωρώ ότι εκείνο που πρέπει να ενεργοποιηθεί είναι το φιλότιμο.gr, και αυτό ακόμα το έχουμε. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Φιλότιμο.gr. Το κρατάμε, στρατηγέ. Κυρία Μαλιώρη, ο εθισμός στην οθόνη αλλοιώνει τη σκέψη των παιδιών. Έχει πει η καθηγήτρια παιδιατρικής στο ΕΚΠΑ, Μαρίνα Τσολιά. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, όταν το ακούει αυτό ένας γονιός, τι πρέπει να κάνει? Οθόνη εννοούμε και τηλεόραση, έτσι? Όχι μόνο ίντερνετ. Θεωρώ ότι απευθύνεται κυρίως, φαντάζομαι, οθόνη, είπατε, στον εθισμό. Εγώ νομίζω ότι... Στο διαδίκτυο, με το διαδίκτυο έχει να ότι κάνει. Ότι αυτή η ελευθερία καθένας υπόθηκε πάρα πολύ ωραία από τον προηγούμενο μιλητή, από τον στρατηγό, ότι κάποιες ώρες το να κάθεται όλη η οικογένεια μαζί και να παίζει κάποια παιχνίδια είναι πολύ πιο παραγωγικό από το να παρακολουθούν όλοι μια οθόνη ή, ακόμα χειρότερα, την οθόνη τους. Γιατί μέσω του κινητού, καθένας είναι με το κινητό του και βλέπει το δικό του πράγμα. Πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος στο τι... παρακολουθεί. Ακριβώς. Ο νεαρός, ο έφηβος, παιδιά κυρίως, δεν το συζητώ. Και να μην δίνουν οι γονείς το κινητό ή το τάμπλετ, κυρία Μαλιώρη, για να ησυχάσουν τα παιδιά. Την μιας οικογένειας. Λέμε για την οικογένεια, αλλά πρέπει να κάνουμε μια διαπίστωση. Αν δούμε τις ώρες που το παιδί είναι στις σχολικές ή εξωσχολικές δραστηριότητες, είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έχει με τους γονείς, οι οποίοι είναι και οι δύο εργαζόμενοι και μπορούν να βρεθούν το βράδυ για μία ώρα και κάθε ένας θέλει εκείνη την ώρα να ασχοληθεί με κάποια άλλα απαραίτητα πράγματα. Μάλιστα. Όλο και περισσότερο μειώνεται ο χρόνος που τα παιδιά έχουν με τους γονείς. Οπότε πρέπει να το δούμε και σε σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον και σε συνολικό. Σχέση με το σχολικό συνολικά. Περιβάλλον, αλλά και σε σχέση με το τι κάνουν οι νέοι μεταξύ τους. Κύριε Δημητρίου, κάτι τελευταίο που θέλετε να υπογραμμίσετε, να πείτε? Συμφωνώ. Νομίζω ότι έχουμε ένα χρήσιμο συμπέρασμα από την πάρα πολύ όμορφη κουβέντα μας. Η τεχνολογία είναι μέσο. Η τεχνολογία είναι αρρωγός και στην καθημερινότητα. Χρειάζεται... Όχι χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται, γιατί μας αφορούν κυρίως τα ανήλικα παιδιά, έτσι. Χρειάζεται εποπτεία. Και περνάμε εποχές που, και ο κύριος καθηγητής νομίζω θα το επιβεβαιώσει, που η εποπτεία και η σωστή ανατροφή των παιδιών έχουν πάει πολύ πίσω. Γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολύ μεγάλη αύξηση της ανήλικης εγκληματικότητας. Και ευτυχώς, συγγνώμη που χρησιμοποιώ τη λέξη ευτυχώς, ευτυχώς οι εισαγγελίες πλέον έχουν κινητοποιηθεί και για ό,τι συμβαίνει
μεταξύ ανηλίκων διώκονται και οι γονείς για το έγκλημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Να θυμόμαστε ότι ο ανήλικος σε όλο το πεδίο της ζωής του και της διαβίωσής του θεωρείται ότι εποπτεύεται είτε από γονέα, είτε από δάσκαλο, είτε από εκπαιδευτικό, είτε από προπονητή. Για τη συμπεριφορά του, ο ανήλικος έχει κρίνει ο νομοθέτης ότι δεν είναι υπεύθυνος και υπεύθυνος είναι αυτός που τον εποπτεύει, αυτός που τον ανατρέφει, αυτός που τον διαπαιδαγωγεί. Επομένως, ακόμα και στο ίντερνετ, ναι, αν είναι να μείνει μία ατάκα από εμένα, θα ήταν ότι η πρόσβαση των ανηλίκων, ιδίως στα social media και στην ευρεία χρήση του ίντερνετ, θα πρέπει ακόμα και δια νόμου να αυξηθεί στο ηλικιακό της όριο. Ο ανήλικος στα 13 και στα 12 δεν μπορεί να έχει social media. Ο ανήλικος στα 15 δεν μπορεί να έχει ευρεία χρήση του διαδικτύου. Πρέπει να υπάρχει ποινικό, νομικό πλαίσιο, ουσιαστικά. Θα πρέπει να είναι και αυτό στο πλαίσιο της εποπτείας του ανηλίκου από τους γονείς. Δεν πρέπει να επιτρέπει ο γονέας σε 12χρονο παιδί να έχει social media το παιδί. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει άμεσα θύμα εγκληματικής ενέργειας από επιτίδιους. Και ξέρετε κάτι, όταν ο επιτίδιος δείξει στη δίωξη εγκλημάτων κατά ανηλίκων ότι εμένα μου είπε, επειδή δεν είχε άλλη φωτογραφία και μου είπε ότι ήταν 18, δεν έχω ευθύνη, γιατί έτσι με διαβεβαίωσε. Καταλάβατε. Άραστε. Αυτό θα ήθελα. Με πιέζει ο χρόνος, κύριε καθηγητά, κάτι τελευταίο και από εσάς. Ναι. Το σχολείο πρέπει να εποπτεύει, όπως και οι γονείς θεωρώ πρέπει να εποπτεύουν. Αυτό κρατάμε τουλάχιστον από την σημερινή μας κουβέντα. Είπαμε και πριν ότι είναι κοινωνικό το πρόβλημα, δεν είναι αμυγός εκπαιδευτικό. Χρειάζεται να ενισχυθεί το σχολείο όμως, γιατί μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις εκεί, με ανθρώπινους και υλικούς πόρους και κυρίως να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί, που είναι ανυπεράσπιστοι μπροστά σε όλο αυτό το κύμα που αντιμετωπίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπως έτσι πρέπει να ολοκληρώσω τη σημερινή μας κουβέντα. Να ευχαριστήσω θερμότατα τον Σπύρο Δημητρίου, δικηγόρος, ποινικολόγος. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Μένη Μαλλιώρη Ομότιμη, καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ναρκωτικά. Ευχαριστώ θερμότατα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαλλιώρη. Να ευχαριστήσω θερμά τον Γεώργιο Παπαπροδρόμου, αντιστράτηγος εν αποστρατεία της Ελλάς, πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, πτυχιούχος νομικής, δικαστικός, γραφολόγος, ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος. Ευχαριστώ θερμά, στρατηγέ. Εγώ σας ευχαριστώ και για την πολύ χρήσιμη και δημιουργική συζήτηση που είχαμε. Και φυσικά να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Παπαδαντονάκη, ταμείας της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, και εσάς. Φυσικά θα ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε για άλλη μια φορά κοντά μας μέχρι αυτήν την ώρα. Εμείς πρώτα ο Θεός ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη στη Wikipedia, διότι οι πολιτικές εξελίξεις είναι πολλές. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.